Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο καθημερινό μας ραντεβού εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου και παρακολουθείτε την εκπομπή Infotainment, γιατί στην οποία θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα και θα σχολιάσουμε τα κυριότερα θέματα που καίνε την Ελλάδα αλλά φυσικά και το εξωτερικό. Με κάτι που θα ξεκινήσουμε σήμερα αφορά ένα ποσό αστρονομικό, 600 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία τα διαθέτει, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, ο Αρτέμις Όρας στο ελληνικό δημόσιο. Έχει παρουσιαστεί έτσι σαν αυτόκλητος σωτήρας της Ελλάδας. Για να αξιοποιηθούν όμως τα χρήματα αυτά, καθώς ο ίδιος, όπως ισχυρίζεται, έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας, για να αξιοποιηθούν όμως αυτά τα χρήματα θα πρέπει να αποδεχτεί η κυβέρνηση και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να τηρηθούν δύο όροι. Λογιστικός έλεγχος του χρέους και απόδοση ευθυνών σε όσους είναι υπέτειοι διαχρονικά για τη δημιουργία του. Η πρόταση κατατίθεται επίσημα στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την παραλαμβάνει, αλλά δεν γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνάς του, αν έγινε ποτέ βέβαια, σχετικά με την ορθότητα των ισχυρισμών και κυρίως την ύπαρξη ή όχι του μυθικού αυτού ποσού. Στις έντονες δημοσιογραφικές πιέσεις του ζούγκλα.gr, τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η Τράπεζα της Ελλάδας απαντούν ουδέν σχόλιον. Παράλληλα, ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος υποβάλλει ερωτήσεις στη Βουλή σχετικά με το ζήτημα, αλλά και πάλι ουσιαστική απάντηση δεν δίνεται. Το ελληνικό κράτος αποφασίζει να παρέμβει τελικά και διαμέσου του Άδωνη Γεωργιάδη, υποβάλλει μήνυση στον Αρτέμις Όρα με κατηγορίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και την πρόκληση πανικού. Το δικαστήριο όχι μόνο αθώνει πανηγυρικά τον Αρτέμις Όρα, αλλά αποφαίνεται ότι αποδείχτηκε η ύπαρξη των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικά ομόλογα. Μάλιστα, διαβίβασε στον εισαγγελέα το φάκελο για έλεγχο τυχόν παραλήψεις και ευθυνών της κυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι ισχυρισμοί του Αρτέμις Όρα αποκτούν και θεσμική νομιμοποίηση και ο ίδιος περνά στην αντεπίθεση. Μηνύει όλους τους κυβερνώντες και τους βουλευτές στον Άριο Πάγο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Αν και ο Σόρας αρνείται να εξηγήσει ικανοποιητικά πώς έγινε κάτοχος αυτής της μυθικής περιουσίας, που ανέρχεται σε περίπου 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, χιλιάδες πολίτες ταυτίζονται με τις απόψεις του, υποστηρίζουν τους σκοπούς του, το διαδίκτυο βρίθει από δημοσιεύματα στήριξής του και ο ίδιος εκθέτει τις θέσεις του σε δεκάδες τοπικά κανάλια και σε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο επιχειρηματίας από την Πάτρα αναλύει τους ισχυρισμούς και τους σκοπούς του στον φακό του ζούγκλα.gr, καταγγέλλοντας την προδοτική στάση της κυβέρνησης που ακολουθεί συμφέροντα αλότρια με αυτά του ελληνικού λαού. Ο Νίκος Νικολόπουλος δηλώνει ότι η συνείδησή του είναι καθαρή, αφού ο ίδιος έπραξε τα δέοντα ως όφιλε σχετικά με το ζήτημα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης από τη μεριά του θεωρεί γελίο το όλο θέμα, παρά τη δικαστική απόφαση καταπέλτη που προκαλεί τον Αρτέμις Όρα, σύμφωνα με φράση «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα», καλώντας τον να προχωρήσει σε πραγματικές αποδείξεις των ισχυρισμών του. Μία ομάδα πολιτών τώρα σε Ελλάδα και Αμερική μπήκε στη διαδικασία να πράξει αυτό που δεν έκανε ποτέ μία ελληνική αρχή. Ο Ελευθέριος Ρήνος, γιατρός και ο επιχειρηματίας από τη Βοστόνη Γιώργος Γιαλτουρίδης επικοινώνησαν με το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, από το οποίο ζήτησαν και παρέλαβαν έναν ογκοδέστατο φάκελο που περιλαμβάνει στοιχεία και πορίσματα σχετικά με την αυθεντικότητα και το αξιακό αντίκρισμα των ομολόγων που επικαλείται ο Αρτέμις Όρας ότι είχε στην κατοχή του. Σύμφωνα με την έρευνά του, το όλο θέμα αποτελεί μια καλωστημένη απάτη και στην ουσία τα ομόλογα του Αρτέμις Όρα είναι κουρελόχαρτα χωρίς καμία πραγματική αξία. Ο Αρτέμις Όρας αρνείται να απαντήσει σε κατηγορίες και πορίσματα ερευνών που δεν προέρχονται από θεσμούς, αλλά συνιστούν προϊόν λάσπης, όπως ο ίδιος σχολιάζει. Παράλληλα, ο ίδιος επίσημα δεν έχει παρουσιάσει ποτέ τα συγκεκριμένα ομόλογα, ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν τελεσίδικα ως πλαστά. Οι επικριτές του θεωρούν ως δεδομένο ότι τα ομόλογα δεν είναι αυθεντικά και πως δεν έχουν κάποια αξία. Μετά το σιωπηρό όχι από την ελληνική κυβέρνηση για την προσφορά του και ενώ οι μηνύσεις του εκκρεμούν, ο Αρτέμις Όρας ισχυρίζεται ότι έχει προσπαθήσει να αγοράσει επιχειρήσεις, κανάλια, τράπεζες, το ΙΚΑ αλλά και τον Παναθηναϊκό.
Το όραμά του, όπως λέει, δεν είναι άλλο από τη διακυβέρνηση της Ελλάδας από Έλληνες, ενώ αρνείται τη σχέση του με οποιοδήποτε ελληνικό κόμμα. Ο Ελευθέριος Ρήνος, που ερεύνησε το θέμα από τη μεριά του, διαβλέπει μεγάλη επικινδυνότητα από το συγκεκριμένο ζήτημα, η ύπαρξη του οποίου ουσιαστικά βολεύει την ελληνική κυβέρνηση και έχει στηθεί με όρους αμερικανικής προπαγάνδας. Τα συμπεράσματα είναι πραγματικά δικά σας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, την απάντηση και τελεσίδικη λύση σε ένα ζήτημα το οποίο αν μη τι άλλο επηρεάζει χιλιάδες συμπολίτες μας, θα πρέπει να τη δώσουν οι θεσμοί. Και οι ελληνικοί θεσμοί είτε σιωπούν δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα και υποψίες, είτε δικαιώνουν ξεκάθαρα τον Αρτέμις Ώρα με δικαστικές αποφάσεις, χωρίς όμως στη συνέχεια να πράξουν τα δέοντα. Ο επιχειρηματίας από την Πάτρα, εν τω μεταξύ, συνεχίζει την αντεπίθεσή του, προσπαθώντας να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει, όπως ισχυρίζεται το παγκόσμιο καταπίστευμα. Ο χρόνος, ο καλύτερος και δικαιότερος κριτής των πάντων. Μέσα στο zoogla.gr υπάρχουν και βιντεάκια με τις δηλώσεις του Αρτέμις Ώρα που μπορείτε να τα δείτε. Συνεχίζουμε, είπαμε για το συγκεκριμένο θέμα, τα συμπεράσματα δικά σας. Συνεχίζουμε τώρα και ανεβαίνουμε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί οι μαθητές του ειδικού σχολείου της Αλεξανδρούπολης προέβησαν έτσι σε μια ακόμα πολύ σημαντική δράση. Φύτεψαν λουλούδια στο δημοτικό πάρκο Αργό στην παραλιακή Λεωφόρο. Στον πλευρό τους ήταν ο δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος στάθηκε δίπλα τους, συγχαίροντάς τους αφενός για την απλόχερη αυτή κίνηση προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και αφετέρου για τη συμβολή τους στο εξοραϊσμό ενός χώρου πρασίνου της πόλης. Πάμε να δούμε τα παιδιά από το ειδικό σχολείο να κάνουν δεντροφύτευση στην πλατεία τους. Πάρκο Αργό, στην παρελιακή Λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης, ξεχύθηκαν οι μαθητές του ειδικού σχολείου της πόλης προκειμένου να φυτέψουν πολύχρωμα λουλούδια, τα οποία και καλλιέργησαν μέσα από τη συμμετοχή τους στο μάθημα κυποτεχνικής. Στον πλευρό των μαθητών και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μοιράστηκε τη χαρά των παιδιών και τους βοήθησε έμπρακτα να φυτέψουν τα λουλούδια στον χώρο του πάρκου. Εδώ! Ναι. Κύριε Δημαρχέ! Ναι! Εγώ! Μαζί τώρα θα φυτέψουμε όλοι. Για να δω πώς το πατάς. Έτσι. Τι με πλήρει. Έτσι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ο δήμαρχος συνεχάρηκε τα παιδιά για την πρωτοβουλία τους αυτή να ομορφύνουν το πάρκο, ευχαριστώντας τους που για άλλη μια φορά αυτά δίνουν απλόχερα το παράδειγμα με την ανιδιοτελή προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Από την πλευρά τους, εκπαιδευτικοί και γονείς στάθηκαν στη μεγάλη χαρά που αντλούν τα παιδιά από τέτοιες απλές αλλά με ισχυρούς συμβολισμούς δράσης, ζητώντας την αρρωγή και βοήθεια των επισήμων στην ένταξη και απορρόφησή τους από το κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά από το ειδικό σχολείο, που τόσο πολύ τα αγαπώ, αλλά από ό,τι ξέρω με αγαπούν και αυτά, ήρθαν σήμερα και προσέφεραν στους Αλεξανδρουπολίτες, στην πόλη μας, στην πόλη τους, είναι πόλη όλων μας, όμορφα λουλούδια με χρώματα για να ομορφύνει η ζωή μας. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός και απευθύνουμε στους τηλεθεατές σας, τα παιδιά αυτά να νιώθουν την δύναμη της προσφοράς. Προσφέρουν κάτι το οποίο το παρήγαγαν με τα ίδια τους τα χέρια. Και αυτήν την παραγωγική διαδικασία που την ένιωσαν είναι πηγή ζωής για αυτά. Αυτό λοιπόν σήμερα επιβραβεύουμε και ταυτόχρονα τα ευχαριστούμε, γιατί αυτό το προϊόν το οποίο παρήγαγαν είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει και τους δημότες μας και τις δημότησές μας. Διότι αν το χρώμα και το λουλούδι δεν είναι ένα κομμάτι από το πιο ευχάριστο στη ζωή μας, τότε ποιο είναι. Γι' αυτό λοιπόν τα ευχαριστώ τα παιδιά όλα. Ευχαριστώ το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον διευθυντή τους. Όταν ακόμη οι συνάδελφοί μου οι γεωπόνοι φέρνουν τα σποράκια στο θερμοκήπιο μέσα, έχουν πολύ μεγάλη αξία για αυτά τα παιδιά εκείνα τα σποράκια, γιατί ξέρουν ότι από εκείνα τα σποράκια θα βγουν τα λουλούδια τα οποία βλέπουμε σήμερα να τα δίνουν απλόχερα στους πολίτες της πόλης μας. Τα φροντίζουν εδώ και αρκετούς μήνες, τα ποτίζουν και τα περιμένουν πώς και πώς να μεγαλώσουν. Έχει πολύ πολύ μεγάλη αξία, διότι είναι κάτι το οποίο το δημιουργούν αυτά τα παιδιά, χωρίς την παραμικρή βοήθεια. Έχουν μάθει τη διαδικασία και το κάνουν. Αλλά για να δείτε το μεγαλείο της ψυχής των αυτών των παιδιών, δεν έχουν πάρει ούτε ένα φυτό ακόμη για τα σπίτια τους. Η πρώτη κουβέντα που είπαν ήταν
να πάμε να τα βάλουμε κάπου που να μπορεί ο κόσμος να τα δει και να τους θυμούνται. Σήμερα τα παιδάκια μας ήρθαν εδώ με πάρα πολύ αγάπη να φυτέψουν τα λουλουδάκια αυτά, να ομορφύνουν την πόλη. Και με την προσφορά τους αυτή πιστεύω ότι είναι και ένα ευχαριστώ στους τοπικούς φορείς που πάντα είναι κοντά μας σε ό,τι αντιμετωπίζουμε. Όμως θα θέλαμε και κάτι παραπάνω. Αυτό πιστεύω να το δούμε στο μέλλον. Γιατί τα παιδάκια μας μέχρι εμένα, επειδή με καίει και όλους τους γονείς, μέχρι τα 22 έως και 23 έχουν να πάνε στα σχολεία αυτά και κάνουν πράγματα, μαθαίνουν πολλά, προσφέρουν πολλά, πάνω απ' όλα την αγάπη τους. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει συνέχεια και αυτό το λέω πάντα όπου και αν βρίσκομαι. Κάποιος ίσως βρεθεί και δείξει ενδιαφέρον περισσότερο για να ξέρουμε κι εμείς ότι μεγαλώνοντας ή φεύγοντας από τη ζωή ότι θα έχουν ένα χώρο για να μείνουν τα παιδιά. Θυμήθηκα την παιδική μου ηλικία που φυτεύαμε όπου μπορούσαμε λουλουδάκια. Μακάρι να μπορούσαμε να τα μοιάσουμε από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές. Και αυτό να μας γίνει μάθημα σε όλους. Να τα φροντίζουμε όπου και να είμαστε για καλό όλων. Και για την πόλη μας που είναι πολύ πιο όμορφη γίνεται. Φυσικά και αυτό οφείλεται και στο Δήμο που δείχνουν μια ευαισθησία και ο τρόπος και όλη η ενέργειά τους είναι πάνω σε αυτό. Να κάνουμε μια πολύ όμορφη πόλη με πολύ πράσινο και για τους δημότες αλλά και για τον τουρισμό. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μεταφερόμαστε και πάλι στην Βουλή και στο θέμα που καίει την κυβέρνηση τις τελευταίες ώρες. Ύστερα από τη δημοσίευση στο YouTube του βίντεο που φαίνεται ο κύριος Μπαλτάκος, ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου του κυρίου Σαμαρά, να συνομιλεί με τον Κασιδιάρη, που είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Σύμφωνα με τις διαρροές αυτές, φαίνεται να υπάρχει μια συνομιλία μεταξύ δύο φίλων και ομοειδεατών. Θα πάμε να δούμε το βίντεο με εξονυχιστικό έλεγχο έτσι, του αποσπάσματος και θα επιστρέψουμε με κάποιες εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Μίζονομικό και ηθικό θέμα προκύπτει από τις διαρροές της Χρυσής Αυγής ότι υπήρξε συνομιλία Μπαλτάκου Κασιδιάρη, στην οποία ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου του Σαμαρά εμφανίζεται να μιλάει για παρεμβάσεις της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη. Η συνάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής με τον Τάκη Μπαλτάκο μάλιστα είχε μαγνητοσκοπηθεί. Πρόκειται για συνομιλία μεταξύ δύο φίλων και ομοειδεατών, όπως προκύπτει από τις διαρροές, οι οποίες μοιάζουν να συζητούν εσωκομματικά προβλήματα και μάλιστα με μοναδικό κριτήριο να μην αυξήσει τα ποσοστά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως προκύπτει από τις διαρροές της Χρυσής Αυγής, ο Μπαλτάκος εμφανίζεται να απολογείται στον Ηλία Κασιδιάρη για τις συλλήψεις των βουλευτών και του αρχηγού του κόμματος, λέγοντας μάλιστα ότι η ιστορία στήθηκε από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Νίκο Δένδια και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπα Θανασίου, κάνοντας έτσι σαφές ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τους διαλόγους που έχουν διαρρεύσει, ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρει ότι οι συλλήψεις ήταν αποτέλεσμα παρέμβασης του Χαράλαμπα Θανασίου στην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη, η οποία πίστηκε, παρότι είναι δεξιά, όπως αναφέρει ο Ηλίας Κασιδιάρης, ότι η Χρυσή Αυγή είναι παγανιστική, ειδωλολατρική οργάνωση που αντιτίθεται στο χριστιανισμό. Ο Τάκης Μπαλτάκος εμφανίζεται μάλιστα να αναφέρει ότι ο Σαμαράς εκτέθηκε στον Αμερικανικό Σιωνιστικό, όπως τον αποκαλεί, συνέδριο, στο οποίο ανέφερε ότι τελείωσε τη Χρυσή Αυγή, ενώ την επόμενη μέρα Κασιδιάρης, Παναγιώταρος και Μίχος αφέθηκαν ελεύθεροι. Αναφέρει δε βάσει διαρροών ότι κάλεσε Αθανασίου και Δένδια και τους είπε «Με κοροϊδέψατε, με δουλέψατε, τι είναι αυτά, ξεφτυλίστηκα». Δείτε αποσπάσματα από το χαρακτηριστικό βίντεο. Το βίντεο το οποίο κύριε Σκεκίνη θα παρακολουθήσετε και Δημήτρη δώσε και ήχο. Μάθε ότι έπαθε εγκεφαλικά. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Στο βίντεο το οποίο βλέπετε κύριε Σκεκίνη τώρα να πούμε ότι είναι ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης και απέναντί του έχει τον Γενικό Γραμματέα. Και με τους ματσομετρητές που μας αφήσανε εκεί στο κλίμα Χουσάλη, τι έγινε? Γιατί αυτό το γυρίσανε κολοτούμπα μετά. Αφού το αφήσανε εμάς, μετά που πήραμε τους άλλους το γυρίσανε κολοτούμπα. Ναι, ώρα, δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε για τους άλλους είχε όμως.
Ποιος την έκανε τη ζημιά εκεί? Έλεγες Αθανασίου. Και τι λέει ο Σαμαράς για αυτά, τι λέει? Έχει σημαίνει το τι γίνεται? Όχι, στην αρχή δεν είχε. Τώρα όμως που είδε καλό, αυτός νόμιζε σαν μεγάλο αστός που είναι, ότι όλα αυτά τα κομμένα λύσε 100 μήνυμα. Του λέει όμως, λέω 20% τα πάρα. Λύσε μαλάκας. Ποιος το πει να τα κάνει αυτά? Τώρα απ' όλα φοβάται τον εαυτό του. Επειδή εσείς τον κόβετε από να έχει το βάζουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κόβει ο ψύχος, εντάξει. Είναι λογικό. Και επειδή το κόβει ο ψύχος, δηλαδή να μας βάλει φυλακή. Αυτά που είπε ο Πακιώτης. Αυτό είναι σίγουρο. Αφού το έκανε την εβδομάδα θα πήγαινε εκεί. Η Κουτζαμάνη, αυτά τα πράγματα που έκανε. Που εγώ πράγματι είχα τις πληροφορίες ότι ήταν η δεξιά και με το γράμμα του νόμου. Μάλιστα, να σας πω ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης πέταξε βόμβες στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς υποστήριξε ότι και συνομιλίες του Πρωθυπουργού, του κ. Αντώρη Σαμαρά, έχουν καταγραφεί. Συγκεκριμένα είπε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μιλούσε στο τηλέφωνο με κάποιο δικαστικό για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής και αυτό υπάρχει σε ηχητικό ντοκουμέντο. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής έκανε ευθεία επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας τον δεκανίκη της κυβέρνησης και λέγοντας ότι η αντίδρασή του στα όσα έχουν έρθει στο φως είναι χαλαρή. Και πριν ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Βούτσης, προλάβει να διαψεύσει οποιαδήποτε συνομιλία του με Χρυσαυγίτη βουλευτή, έρχεται ο Ηλίας Παναγιώταρος που υποστηρίζει ότι έχει μιλήσει τηλεφωνικά μαζί του. Ο κύριος Μημαράκης, βέβαια, από την πλευρά του, κάνει λόγο για τραγικό γεγονός το να υποκλέπτονται συνομιλίες του Πρωθυπουργού και άλλων βουλευτών της συγκυβέρνησης. Ταυτόχρονα, ο κύριος Αρτέμης Ματθεόπουλος, σε τηλεφωνική του επικοινωνία με την εκπομπή Ζούγκλα και τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είχα υπόψη μου να αναφερθώ στα του κυρίου Μπαλτάκου και ούτω καθεξής. Και γιατί έχω καλυφθεί απολύτως από τους προλαλήσαντες συναδέλφους». Εσείς μπορείτε να μπείτε στο zoogla.gr και να δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του κυρίου Ματθεόπουλου στην εκπομπή Ζούγκλα με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Συνεχίζουμε και πηγαίνουμε στα κέντρα κράτησης μεταναστών. Εκεί οι μετανάστες αλλά και οι γιατροί που βρίσκονται μιλάνε για άθλιες συνθήκες κράτησης, για πολλά άτομα τα οποία στιβάζονται μέσα σε δωμάτια και μιλούν για μια υγειονομική βόμβα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Η διοικητική κράτηση των μεταναστών είναι μια πρακτική που καθημερινά τη βλέπουμε να εφαρμόζεται ακόμη και περισσότερο ως μέτρο περιορισμού της μετανάστευσης, μέτρο το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και στην ανθρώπινη εξωπρέπεια αυτών των ανθρώπων. Στην Ελλάδα η διοικητική κράτηση εφαρμόζεται συστηματικά, εξαντλώντας το περιθώριο των 18 μηνών, χωρίς να εξετάσει ιδιαίτερες προϋποθέσεις για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε είναι θύματα βίας, είτε είναι ασυνόδευτα ανήλικα. Οι γιατροί, χωρίς σύνολος ανεξάρτητη γιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, παρέχουν γιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσχες μετανάστες από το 2008. MSF is working in these detention centers because the government is not providing the medical care that the people inside need. Οι συνθήκες στα κέντρα κράτησης του Εύρου, η αλήθεια είναι ότι ήταν σοκ από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκα εκεί, που ξεκίνησα την αποστολή μου εκεί. Πέρα από το πολύ μικρό χώρο, στον οποίο συνοστίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα είναι οι συνθήκες υγιεινής, με αποκορύφωμα τις τουαλέτες, οι οποίες πραγματικά παρουσιάζουν εικόνα εξαθλίωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο κέντρο κράτησης της Κομωτινής, στις τουαλέτες του κάτω ορόφου, δεν υπήρχαν σωλήνες αποχέτευσης, με αποτέλεσμα τα λίμματα, τα απορρίμματα από τον πάνω όροφο να κατεβαίνουν μέσα από σακούλες σκουπιδιών στον κάτω όροφο για να διοχετευτούν στην κεντρική αποχέτευση των κτηρίων.
Αυτό όπως καταλαβαίνετε ήταν πραγματικά τραγικό, γιατί οι άνθρωποι αναγκάζονταν να κάνουν ντουζ, να περπατάνε στην τουαλέτα δίπλα σε λίμματα, απορρίμματα των ανθρώπων του πάνω όροφου. Πέρα από το τραγικό εμφανισιακά της κατάστασης αυτής, σαφώς όλο αυτό εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων εκεί. Μεταδοτικά νοσήματα, λοιμώξεις, όλα αυτά είναι πολύ σοβαρός κίνδυνος. Κράτηση έχει μεγάλο αντίκτυπο τόσο στη σωματική τους υγεία, όσο και στην ψυχική τους υγεία. Αλλά για μένα η μεγαλύτερη επίδραση που έχει είναι η αίσθηση της ματέωσης, η αίσθηση της απουσίας ελπίδας για το μέλλον. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι η ζωή τους έχει τελειώσει εδώ. Ένα πράγμα που δεν νομίζω ότι θα ξεχάσω ποτέ και είναι ενδεικτικό της απελπισίας που σας είπα πριν, που βιώνουν οι άνθρωποι, είναι αυτοί που ανεβαίνουν στην οροφή του κτηρίου, κυρίως λόγω του ότι δεν βρίσκουν άλλον τρόπο να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και αυτό που έχουν ανάγκη, και οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις πηδάνε κιόλας από την οροφή. Είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό και η εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι πρώτον αυτοί οι άνθρωποι πάνω στη στέγη να φωνάζουν και να βγάζουν όλοι τους την απογοήτευση, και μετά ο ήχος που έκανε το σώμα τους όταν έσκαγε στο έδαφος. Είναι κάτι που δεν το είχα ακούσει ποτέ και νομίζω θα μου μείνει για πάντα χαραγμένο. Ο ήχος που κάνει το ανθρώπινο σώμα όταν σκάει στο έδαφος. Έχουμε πολλούς ανήλικους στο κέντρο κράτησης, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα πει ότι είναι ανήλικοι. Κάποιοι από αυτούς έχουν δώσει και έγγραφα στην αστυνομία και μας παραπονιούνται ότι δεν τους έχει δώσει κανείς σημασία. One day we found a family. Of a mother and three small children. One of them was a baby, actually. And when we found them detained already for several days, I went out and went to buy some things for the children. By the time I got back to bring it to them, the family was sleeping, apart from the little boy. The little boy was about 3 years old, the same age as my own son. And when I wanted to hand it to them, the only one who was awake was the little boy. So, for me, the image of handing toys and juice and some candy to a child behind bars is just horrifying. Σας έχω ευχάριστα και δυσάρεστα νέα. Θα ξεκινήσω με τα ευχάριστα. Η Ελλάδα καταγράφει μία πρωτιά. Όσο ευχάριστο είναι αυτό, είναι ταυτόχρονα και δυσάρεστο, καθώς αυτή η πρωτιά είναι η πρωτιά στην ανεργία σύμφωνα με την Eurostat. Το Δεκέμβριο του 2013 η ανεργία στην Ελλάδα ήταν στο ποσοστό 27,5% σε οριακή υποχώρηση σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2013 που ήταν 27,6%. Παρ' όλα αυτά παραμένουμε πρώτοι σε ανεργία σε όλη την Ευρώπη, ενώ το ποσοστό της ανεργίας σε γυναίκες και σε νέους είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Οριακή υποχώρηση καταγράφει η ανεργία στην χώρα μας, με το ποσοστό ωστόσο 27,5% να παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη. Παράλληλα, στις γυναίκες και τους νέους η ανεργία εμφανίζει σταθερά τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Δεκέμβριο του 2013 η συνολική ανεργία ανήλθε στην Ελλάδα στο 27,5%. 1.349.000 άνεργοι, από 27,6% τον Νοέμβριο. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στις επιμέρους κατηγορίες το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 24,5%, στις γυναίκες 31,6% και στους νέους κάτω των 25 ετών 58,3%, 169.000 άτομα. Στη συνολική ανεργία την Ελλάδα ακολουθεί η Ισπανία με 25,6%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Αυστρία 4,8%, τη Γερμανία 5,1% και τον Λουξεμβούργο 6,1%. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους κατέγραψαν η Ελλάδα με 58,3% και η Ισπανία με 53,6%, ενώ τα χαμηλότερα η Γερμανία με 7,7% και η Αυστρία με 9,4%. Πάρα πολύ γρήγορα. Πριν από όλα συμφωνώ για το πλασματικό ποσοστό, είναι αυτό που φαίνεται. Η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο σκληρή. Νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα πρέπει να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε αυτό το καταπληκτικό οικόπεδο που ονομάζεται Δήμος Καβάλας να μπορέσει η Δημοτική Αρχή να το εκμεταλλευτεί σωστά και να δώσει δουλειά σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα φροντίσουμε ακριβώς μόλις πάρουμε υπευθύνη μας στη Δημοτική Αρχή. Δεν πάει άλλο, παιδιά. Δεν πάει άλλο. Δεδομένου ότι υπάρχουν οι πόροι τόσο στον πρωτογενή, το δευτερογενή τομέα, όσο και στον τουρισμό που μπορεί να αναπτύξει αυτή η πόλη, υπάρχει δουλειά για όλους. Όταν θα αναπτυχθούν όλα αυτά, νομίζω ότι θα πέσει πάρα πολύ. Για μηδενική ανεργία, ας μην το συζητούμε, δεν είμαστε Σουηδία, που και εκεί έχουν ανεργία. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κατέβει κάτω από το 20% η ανεργία. Τότε θα αρχίσει να ανακουφίζεται ο κόσμος. Σήμερα δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια για να μπορέσουμε να πούμε ότι μπορούμε να λύσουμε την ανεργία και αύριο θα είμαστε όλοι σε μια δουλειά. Πέρα από το παράδειγμα που σας έφερα των επισκεπτών, πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι πρέπει να πυκνώσουν τα δρομολόγια με τη Θάσο μας και ειδικά με το Βόρειο Αιγαίο. Τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα, ποιες πολιτικές ακολουθούμε, τίποτα. Σήμερα εργαζόμαστε πάρα πολλοί συνεργάτες, μια ομάδα που υπάρχει, η οποία πρέπει και να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο ΕΣΠΑ για να το διαχειριστούμε, το νέο ΕΣΠΑ, 2014-2020. Πραγματικά σήμερα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό που δεν κάναμε τόσα χρόνια, την περιουσία μας. Σήμερα τι κάναμε για την αξιοποίηση του κτηριακού, της κτηριακής περιουσίας που υπάρχει. Τίποτα. Σήμερα πρέπει πραγματικά να αποφασίσουμε να διαχειριστούμε πάσης φύσεως απορριμμάτων. Μέχρι σήμερα τι κάναμε. Τίποτα. Μόνο νομίζω εμείς μπορούμε και ξέρουμε πώς να φέρουμε νέες επενδύσεις, γιατί αυτό είναι απλό, το ξέρουμε από τη δουλειά μας. Μπορώ να πω επίσης ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την αγωνία των ανέργων και δημιουργούν λάθος προσδοκίες. Σήμερα κάποια δίμηνα ή κάποια πεντάμενα δεν μπορούν να έχουν μια μόνιμη λύση. Είναι μια ασπιρίνη στο πρόβλημα. Εμείς θέλουμε να λέμε την αλήθεια. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται σκληρή δουλειά και καλή οργάνωση. Σήμερα θέλω να γνωρίζετε κάτι. Αυτές οι πολιτικές της υπευθυνότητας, αυτές οι πολιτικές της εμπειρίας μας έχουν φτάσει εδώ. Ως εδώ. Υπάρχει Εγνατία, δεν υπάρχει επισκεψιμότητα από τουρίστες. Υπάρχουν αεροδρόμια, δεν υπάρχουν δρομολόγια. Υπάρχουν λιμάνια στην Καβάλα μας, δεν υπάρχουν δρομολόγια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Λοιπόν, κύριε Σαλτήρη, όσον αφορά την ανεργία, για μας από την αρχή, ακόμη και από τον Οκτώβριο που δηλώσαμε πρόθεση για να κατέβουμε στις δημοτικές εκλογές, είχαμε πει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της καβαλιώτικης οικογένειας, αλλά όχι μόνο, αλλά και της οικογένειας, κάθε ελληνικής οικογένειας, είναι η ανεργία. Δεν θα βρει σπίτι στο οποίο να μην έρχει τουλάχιστον ένα άνεργο. Ναντίον, θα βρεις σπίτια που έχουν όλα τα μέλη της οικογένειας να είναι άνεργοι. Τώρα, όσον αφορά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, λέω εγώ ότι αυτό εδώ είναι η καταγεγραμμένη ανεργία. Η ανεργία όμως η πραγματική, πέραν του ΑΕΔ, είναι πολύ μεγαλύτερη. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ξεπερνάει το 30%. Για να μπορέσουμε εδώ στην Καβάλα να έχουμε ανάσχεση αυτής της υπόθεσης που λέγεται μάστιγα της ανεργίας, θα πρέπει να κάνουμε συνεχής και θα έλεγα μικρές και μεγάλες δράσεις ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προοδευτική απασχόληση στην πόλη
ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε την καβαλιωτική οικογένεια. Εσείς έχετε εντοπίσει παιχνίδια μικροπολιτικά πάνω στο βωμό της ανεργίας τώρα προεκλογικά, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα για διάφορους υποψηφίους ότι τάζουν, υπόσχονται? Κοιτάξτε, όσον αφορά τη δικιά μου υποψηφιότητα, εγώ τάζω αγώνες και μέσα από τους αγώνες, όταν θα πετύχουμε πράγματα μέσα από τους αγώνες έτσι όπως ακριβώς τα ορίζουμε, θα έχουμε και θέσεις εργασίας. Όσον αφορά τους άλλους, τελευταία βέβαια υπάρχει η υπόθεση των διμήνων, των ατέλειωτων διμήνων. Λέω ότι δεν λύνεται το πρόβλημα της ανεργίας με δίμηνη αποσχόληση. Γιατί τους υπόλοιπους 10 μήνες τι θα κάνει αυτός? Θα ζει δηλαδή με άδειο στο μάχη η οικογένειά του. Δεν είναι δυνατόν. Επομένως, εμείς μιλάμε για αγώνες και μέσα από αυτούς τους αγώνες θα πετύχουμε τέτοιες ανατροπές στο ζήτημα της ανεργίας. Μπορεί στην αρχή να μην είναι θεαματικές, αλλά όταν θα έχουμε συνεχείς αγώνες, κύριε Σαλτήρη, να είστε σίγουρος ότι θα πετύχουμε μια πλήρη ανάσχηση της ανεργίας. Θα πάμε τώρα στην Λακωνία. Σε αυτό που θα σας πάω όμως δεν γίνεται να πάμε με το αυτοκίνητο. Θα πάμε με τα πόδια και αναφέρομαι σε ένα έργο φάντασμα που είναι ο δρόμος Σκούρα Πυρή. Αυτό το έργο φάντασμα λοιπόν δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν παραδόθηκε ποτέ στην κυκλοφορία, δεν κόπηκε ποτέ η κορδέλα και έχει κοστίσει 17 εκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο με τις δηλώσεις των αρμόδιων και από εκεί και πέρα αναρωτηθείτε εσείς πού πήγαν τα λεφτά. Ενημέρωσής του για την πορεία των έργων που απασχολούν τη Λακωνία και τους κατοίκους φυσικά αυτού του νομού. Ο υποψήφιος Περιφερειακής Πελοποννήσου, κύριος Οδυσσέας Βουδούρης, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον δρόμο Σκούρα Πυρή. Κύριε Βουδούρη, βρισκόμαστε σε ένα σημείο ενός δρόμου, να το πούμε δρόμο, που ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους Λάκωνες. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό? Σήμερα ενημερωθήκατε, μάλλον θα έχετε ενημερωθεί, έχετε μια όμως μια εικόνα από κοντά. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα θέματα τα γνωρίζουμε βέβαια, αλλά είναι εντυπωσιακό να τα βλέπεις στην πραγματικότητα. Εδώ έχουμε την πιο παραδειγματική εικόνα, αυτό που λέμε έργα για τα έργα. Έργα για τα έργα. Έργα τα οποία έχουν τροφοδοτήσει εργολάβους και δεν έχουν εξυπηρετήσει τους πολίτες. Συγκεκριμένα, εδώ πέρα έχουν κατασπατεληθεί 17 εκατομμύρια ευρώ, έχουν φύγει καπνός 17 εκατομμύρια, τα οποία πληρώνουμε στην ουσία εμείς. Και μάλιστα έργα για τα έργα με ένα καθεστώς πλήρης ατιμωρησίας. Διότι οι υπεύθυνοι αυτής της σπατάλης αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν έχουν λογοδοτήσει με διάφορες ακροβασίες τις οποίες κάνει η περιφέρεια, αλλά στην ουσία έχουν επιβραβευθεί και είναι υπεύθυνοι εκ νέου για νέα έργα τα οποία θα γίνουν προφανώς για να γίνουν έργα και να τροφοδοτούν ορισμένους εργολάβους. Να έρθουμε εδώ πέρα στο παράδειγμα αυτό της παράκαμψης Σκούρα Πυρή. Δαπανήθηκαν σε μια πρώτη φάση 17 εκατομμύρια ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βλέπετε. Και τώρα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ να ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, το έργο, να ξαναγίνει το έργο με έναν προϋπολογισμό μεγαλύτερο από τον αρχικό, 21,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ όπως και να το κάνουμε υποτίθεται ότι ένα μέρος των έργων, έστω και αυτές οι κολόνες που βλέπετε ή εν πάση περιπτώσει τα χωματουργικά έχουν γίνει, με αποτέλεσμα αυτή η παράκαμψη, η οποία έχει 12 χιλιόμετρα, να φτάνει το αστρονομικό ποσό και πιθανώς πανευρωπαϊκό ρεκόρ του 3 εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιόμετρο. Αναρωτιέμαι εάν αυτά τα χρήματα τα έχει μετρήσει ο κύριος Στατούλης όταν ισχυρίζεται ότι έχει μεγάλη απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Παραμένει βέβαια το ερώτημα, η υπεύθυνη αυτής της σπατάλης, πώς γίνεται να μην έχουν λογοδοτήσει αφενός και αφετέρου αυτή τη στιγμή να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τα νέα έργα τα οποία αναλαμβάνει η περιφέρεια. Πέρα από τις, επαναλαμβάνω, από τις διάφορες πυρουέτες της νομικίστικες, πρέπει να δοθεί μια ουσιαστική απάντηση. Όσο για τον ανάδοχο νομίζω ότι έχει εξαφανιστεί.
Περιμένουμε. Εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε όταν αναλάβουμε είναι προφανώς να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο, γιατί αυτό το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους Λάκωνες. Θα το ολοκληρώσουμε με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό. Αλλά αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι αυτό το έργο να γίνει με πλήρη διαφάνεια και με την μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση, πάντα βέβαια τηρώντας τα ποιοτικά κριτήρια τα οποία πρέπει να τηρήσουμε για ένα τέτοιο δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Μάλιστα, όπως είδατε κι εσείς και ακούσατε με τις δηλώσεις, αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουν. Το θέμα είναι ότι είναι εντυπωσιακό το να τα βλέπουν από κοντά. Η γνώση και μόνο δεν τους κάνει. Κατά δεύτερον, είναι αυτό το ότι αυτό το έργο που κόστησε 17 εκατομμύρια ευρώ έχει έρθει, όπως ακούσατε να λέει και ο αρμόδιος, σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε. Ήταν ένας ωραιότατος χωματόδρομος 12 χιλιόμετρων. Να σας πω εδώ ότι και εγώ με 10 φίλους μου και εσείς με άλλους 10 φίλους σας και 1000 ευρώ να παίρνατε, νομίζω ότι θα κάνατε καλύτερη δουλειά από ό,τι είδαμε στα πλάνα μας. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε και όταν αναλάβουν την διακυβέρνηση οι ίδιοι θα το ολοκληρώσουν το έργο. Ωστόσο, να μας πούνε, θα μας κοστίσει άλλα 17 εκατομμύρια ευρώ ή θα είναι τα χρήματα αυτά που ήδη είχαμε πληρώσει, ήδη είχαμε δαπανίσει ως Έλληνες πολίτες και το έργο έμεινε ανολοκλήρωτο. Μένει να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Σε μαζικές και πρόωρες αποχωρήσεις από το δημόσιο προχωρούν το τελευταίο χρονικό διάστημα εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οδηγημένοι σε αυτήν τη λύση λόγω της γενικότερης οικονομικής ανασφάλειας. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος πάντως τονίζει ότι η απόφαση αυτή χωρίς να έχουν κατοχυρωθεί ασφαλιστικά δικαιώματα είναι η χειρότερη επιλογή. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και της αβεβαιότητας που επικρατεί καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, γεγονός όμως που έχει αρνητικές συνέπειες στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Ο ειδικός συνεργάτης της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιάννης Μπαλάγκας, που βρέθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο εκδήλωσης για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η αποχώρηση με 24 και 25 χρόνια προϋπηρεσίας είναι η χειρότερη επιλογή, καθώς χάνονται ασφαλιστικά δικαιώματα. Η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας που επικρατεί σήμερα από τη μια μεριά, η κατάσταση στην εκπαίδευση και από την άλλη ο φόβος και η άγνοια οδηγούν πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς να βγαίνουν πρόωρα στη συνταξιοδότηση. Σκοπός αυτής της ενημέρωσης είναι να ενημερώσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς για τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα για να μην φεύγουν και χάνουν πολλά ασφαλιστικά δικαιώματα, διότι το να φέει κάποιος με 24 και 25 χρόνια υπηρεσίας είναι ό,τι χειρότερο. Όσο εξακολουθούμε να έχουμε τρεις εργαζόμενους για να καλύβουμε τα έξοδα των 10, τα ασφαλιστικά ταμεία θα υπολειτουργούν και οι μελέτες δείχνουν ότι το 2014 θα είναι μια δύσκολη χρονιά που θα σωρεύσει ελλείμματα, το 2015 θα ξεκινήσει η κατάρρευση και το 2016 θα ολοκληρωθεί η κατάρρευση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος της Ελλάδος. Προσπαθούμε μέσα από αυτές τις συναντήσεις να ενημερωθούν σωστά οι εκπαιδευτικοί για να φεύγουν στην ώρα τους, για να φεύγουν όταν πια θα έχουν όριμα ασφαλιστικά δικαιώματα. Όπως ανέφερε ο κύριος Μπαλάγκας, αλλά και ο Ταμείας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Τριαντάφυλλος Οικονόμου, το συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό των εκπαιδευτικών είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Σε συνδυασμό μάλιστα με την αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών δημιουργεί στον κλάδο ανασφάλεια αλλά και αντιδράσεις. Το θέμα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Έχουμε αυτή την περίοδο σε εξέλιξη από τη μια μεριά την επιχειρούμενη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης που επιχείρεται από το Υπουργείο Παιδείας και από την άλλη μεριά, στο τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση παραίτησής τους. Η εκπαιδευτική κοινότητα στο χώρο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκεται σε αναβρασμό εξαιτίας της επιχειρούμενης διαδικασίας αξιολόγησης από το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, σε τοπικό επίπεδο, ο διευθυντής του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Πακίου, Ζαχαρίας Καψαλάκης, ετοιμάζεται να υποβάλει την παραίτησή του στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, αρνούμενος να αξιολογήσει τους συναδέλφους του. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία την ερχόμενη Παρασκευή, με σκοπό το μπλοκάρισμα των σεμιναρίων που γίνονται στο Υπουργείο Παιδείας στα στελέχη εκπαίδευσης για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Μένουμε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον Δήμο Χανίων. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Χανίων να προχωρεί σε δωρεάν ξεναγήσεις στην πόλη, τα νοσοκομιακά ιδρύματα να κάνουν δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του δέρματος και πολλές άλλες δράσεις. Τώρα, ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον ΟΚΑΝΑ θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα στα Χανιά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα άτομα που είναι εξαρτημένα από αλκοόλ. Συγκεκριμένα τα σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ. Βασικός στόχος των σεμιναρίων είναι να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των αιτιών και των τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης από το αλκοόλ, που να καταρρύπτει μύθους και παρερμηνίες που συνοδεύουν το φαινόμενο. Στα σεμινάρια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο λόγο και το βίωμα των άμεσα ενδιαφερομένων, καθώς βασική θέση του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας είναι ότι η βιωματική γνώση είναι εξίσου σημαντική για την επιστημονική γνώση και απόλυτα απαραίτητη για να δοθούν επαρκείς απαντήσεις για το φαινόμενο της εξάρτησης. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν στη φύση του προβλήματος της εξάρτησης από το αλκοόλ, στις αιτίες του προβλήματος της εξάρτησης από το αλκοόλ, στις συνέπειες αυτής της εξάρτησης σε πολλαπλά επίπεδα, στο περιεχόμενο της έννοιας της απεξάρτησης ή αντιμετώπισης του προβλήματος και στους διάφορους τρόπους αντιμετώπισης της εξάρτησης από το αλκοόλ, με έμφαση στη φιλοσοφία της αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας. Το περιεχόμενο των σεμιναρίων θα διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τα άτομα που θα συμμετέχουν, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Μετά το τέλος των σεμιναρίων θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής όσων ενδιαφέρονται σε ομάδες υποστήριξης ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε 5 εβδομαδιαίες 2 ώρες συναντήσεις, κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 9 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλέφωνα του προγράμματος 28 21 0 23 43 2, επαναλαμβάνω, 28 21 0 23 43 2, καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Δευτέρα 7 Απριλίου. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του προγράμματος Γιαμπουδάκη 39 Κερενιέρη, πίσω από τα δικαστήρια. Η συμμετοχή στα σεμινάρια, όπως και σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, είναι δωρεάν. Πολύ καλή δράση και αυτή, και ευχόμαστε και άλλοι δήμοι της χώρας μας να αναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες που βοηθάνε τους πολίτες. Πηγαίνουμε τώρα σε μία είδηση και σε κάτι φωτογραφίες που δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Και θα δείτε έναν σκύλο του οποίου του έχουν κόψει το κεφάλι και το έχουν πετάξει στο δρόμο. Αυτή η είδηση έχει προκαλέσει σοκ και εντοπίστηκε την Τρίτη στην περιοχή της Βούντενης στην Πάτρα. Το αποτρόπαιο έβριμα ανακάλυψε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αχαϊκού Συλλόγου για την Μέρημνα των Ζώων. Το κεφάλι του ζώου, όπως σας είπα, κόπηκε με ακρίβεια στο ύψος του σαγονιού. Η ανακοίνωση του Αχαϊκού Συλλόγου για τη Μέρημνα των Ζώων αναφέρει: «Σήμερα το πρωί ενημερώσαμε τον Δήμο Πατρέων και συγκεκριμένα τους αντιδημάρχους κύριο Σιγαλό και Ανδρικόπουλο Ρούβαλη, οι οποίοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της υπόθεσης, κινητοποιήθηκαν άμεσα και σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας περισυνέλεξαν το κεφάλι του ζώου και θα ειδοποιήσουν τον εισαγγελέα, ενώ θα καταθέσουν και μήνυση κατά γνώστου. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Πατρέων για την άμεση κινητοποίηση. Όποιος σκότωσε αυτό το ζώο έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ειδικά με την κίνηση να πετάξει το κεφάλι του σε κοινή θέα, μας δηλώνει πως αδιαφορεί για κάθε συνέπεια της πράξης του. Παρακαλούμε όποιος αναγνωρίζει το ζωάκι αυτό, όποιος το έχει δει αδέσποτο ή στην αυλή ή στο κοτέτσι ή στο μαντρί κάποιου στην ευρύτερη περιοχή της Βούντενης, ας μας καλέσει στο 693 32 24 040 ή τον Δήμο Πατρέων στο 26 13 6 00 700.
Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχάριστες ή δυσάρεστες, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτήν την ώρα. Όταν η επικαιρότητα τρέχει, εμείς εδώ στο ζούγκλα.gr την ακολουθούμε. Εσείς μένετε συντονισμένοι στην τηλεόραση της ζούγκλας, καθώς ακολουθεί το ντοκιμαντέρ του ζούγκλα για τον Αρτέμις Όρα και τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Αύριο Σάββατο και την Κυριακή, μην χάσετε την εκπομπή Μαγκαζίνο Life με την Kim Killian, 12 με 2, από την τηλεόραση της ζούγκλας και το Extra 3. Από εμένα και τον Ανέστη να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.